Ξέρετε ότι το φετινό φεστιβάλ μας, το δεύτερο της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου Ανθρώπων Τέχνη, έχει 36 εκδηλώσεις. Τη Δευτέρα είναι η δεύτερη εκδήλωσή μας μετά τους Αιωλείς, η οποία γίνεται στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, που την ευχαριστούμε για την παραχώρηση του χώρου και των καθισμάτων, και έχει τίτλο «Στα βήματα της Απφούς». Είναι μια εκδήλωση που θεωρούμε, εκτιμάμε ως Περιφερειακή Αρχή, ότι θα είναι μια ανάταση για όλους όσους την παρακολουθήσουν και σας προσκαλούμε να είστε εκεί. Είναι μια συνάντηση της ποίησης με τη μουσική. Στην ποίηση, λες και δεν πέρασαν ποτέ τα χρόνια ή οι αιώνες, αν θέλετε, που σε αυτόν τον τόπο γεννήθηκε και περπάτησε η Σαφώ. Λες και με ένα μαγικό τρόπο η λυρική ποίηση και το DNA της Απφούς πέρασε μέσα στις φλέβες και χτυπά στις καρδιές των κατοίκων μας. Έτσι λοιπόν, τη Δευτέρα στη Γενική Γραμματεία θα παρουσιάσουμε την ποιητική συλλογή «Ερωτικά Αλληλούια», που έχει γράψει μια γυναίκα πάλι, Πέρθα Καλέμη, και βεβαίως θα υπάρξει η παρουσίαση από την εκπληκτική ψήφωνο Μαρία Γαλάνη μελοποιημένων ποιημάτων από διάφορους συνθέτες, από τον Καλομύρη, από τον Θεοδωράκη κτλ. Μαζί της θα είναι ο βραβευμένος πιανίστας ο Θόδωρος Ζιάγκας, αν θυμάμαι καλά, αν λέω σωστά, ο Δημήτρης Ζιάγκας, με συγχωρείτε, το όνομά του. Πιστεύουμε ότι είναι μια όαση, θα είναι μια όαση μέσα στον καύσωνα των γενικών προβλημάτων η βραδιά αυτή, και σας προσκαλούμε μαζί να ακολουθήσουμε τα βήματα της Απφούς. 8.30 ώρα τη Δευτέρα στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Δεν θα το μετανιώσετε, ελάτε.